Καθημερινά στο γραφείο δέχομαι ερωτήσεις για το αν γίνεται να χάσουμε λίπος από συγκεκριμένα σημεία στο σώμα μας, από την κοιλιά, από τους γλουτούς και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το τοπικό αδυνάτισμα. Στο τέλος του βίντεο θα έχετε μάθει από ποιους παράγοντες επηρεάζεται το σημείο που αποθηκεύουμε λίπος, ποια περιοχή αποθήκευσης είναι η πιο επικίνδυνη, αν η διατροφή που θα ακολουθήσω παίζει κάποιο ρόλο, αλλά και κάποια καινούργια ενδιαφέροντα στοιχεία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει η επιστήμη. Γιατί αποθηκεύω λίπος σε συγκεκριμένα σημεία? Το πού θα αποθηκεύσουμε λίπος εξαρτάται από πολλά. Πρώτον, από τα γονίδια μας. Τα γονίδια μας παίζουν ίσως τον πιο καθοριστικό ρόλο στο πού θα αποθηκεύσουμε λίπος. Το ποια λιποκύτταρα θα διωγγωθούν, πόσο πολύ και σε ποια σημεία του σώματός μας επηρεάζεται σε τεράστιο βαθμό από το DNA μας. Δεύτερον, από το φύλλο μας. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι άνδρες θα αποθηκεύσουν λίπος στο πάνω μέρος του σώματός τους και κυρίως στην κοιλιακή περιοχή, ενώ οι γυναίκες στην πλειοψηφία μας θα αποθηκεύσουμε λίπος στο κάτω μέρος του σώματός μας και κυρίως στην περιοχή γύρω από τους γλουτούς. Τρίτον, από τους ορμόνες μας. Έχουμε ξαναπεί ότι μετά την εμεινόπαυση, που συνοδεύεται από σημαντική μείωση των εστρογόνων, παρατηρείται μετατόπιση του λίπους στις γυναίκες φυσικά, από το κάτω μέρος στο πάνω μέρος του σώματός τους και συγκεκριμένα στην κοιλιακή περιοχή, εμφανίζοντας κατανομή μήλων. Και επειδή η κεντρική αποθήκευση λίπους είναι η πιο επικίνδυνη, οι γυναίκες από την εμεινόπαυση και μετά διατρέχουν τον ίδιο αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο με τους άντρες. Και τέταρτον, από το στρες. Η κορτιζόλη, που εκρίνεται από το φλοιό των επινεφριδίων και αποτελεί το τελικό προϊόν του άξονα του στρες, διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην αύξηση του κοιλιακού λίπους, κυρίως μέσω συμμετοχής της στη δημιουργία αντίστασης στην ινσουλίνη. Ποιο λίπος είναι το πιο επικίνδυνο? Το κοιλιακό λίπος, όπως είπαμε και προηγουμένως, και συγκεκριμένα αυτό που βρίσκεται γύρω ή και χειρότερα μέσα στα όργανα, π.χ. στο σηκώτη, είναι πολύ πιο ενεργό μεταβολικά σε σχέση με το λίπος σε άλλα σημεία, όπως στους γλουτούς. Γι' αυτό και όσοι από εσάς έχετε αυξημένο λίπος στην περιοχή της κοιλιάς και συγκεκριμένα περιφέρεια μέσης πάνω από 88 εκατοστά είστε γυναίκα ή 102 εκατοστά είστε άνδρας, είναι πολύ σημαντικό να μειώσετε το βάρος σας. Αφού λοιπόν αποθηκεύω λίπος σε συγκεκριμένο σημείο, μήπως υπάρχει συγκεκριμένη διατροφή για κάθε σημείο? Αγαπημένοι μου, αν το καλοσκεφτείτε, από τους παράγοντες που επηρεάζουν τα σημεία αποθήκευσης λίπους, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε σχεδόν κανένα. Ούτε τις ορμόνες, ούτε τα γονίδια, ούτε το φύλλο μας και πολύ δύσκολα επηρεάζουμε και το στρες μας. Άρα, δεν μπορώ να χάσω τοπικά. Μπορώ να χάσω τοπικά αν χάσω συνολικά. Το ότι το σώμα μας αγαπάει να αποθηκεύει λίπος σε κάποια σημεία δεν σημαίνει ότι το λίπος τσιμεντώνει και δεν χάνεται με τίποτα. Όπως ακριβώς το δημιούργησα και το αποθήκευσα σε αυτά τα σημεία, έτσι ακριβώς μπορώ να το κάψω αν ακολουθήσω ένα υποθερμιδικό διαιτολόγιο. Θέλω να πω, θα κάψω λίπος από τα σημεία που έχω λίπος. Δηλαδή, αν παίρνω λίπος στην κοιλιά, από την κοιλιά θα το χάσω. Δεν θα το χάσω από τα χέρια. Χάνω από εκεί που έχω. Δεν υπάρχουν όμως και συγκεκριμένα tips ανάλογα το σημείο που αποθηκεύω λίπος. Αυτό που με βεβαιότητα μπορώ να σας πω είναι πως αν έχετε κοιλιακό λίπος και ειδικά αν συνυπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη, ναι, υπάρχουν κάποια πράγματα που σίγουρα είναι καλό να προσέξετε και θα σας βοηθήσουν. Πιο συγκεκριμένα θα χρειαστεί μείωση των συνολικών υδατανθράκων μέσα στην ημέρα και ειδικά το βράδυ. Κατανομή των υδατανθράκων μέσα στην ημέρα, μείωση των επεξεργασμένων υδατανθράκων, όπως προϊόντων από λευκό αλεύρι, τη ζάχαρη των χυμών και προτίμηση υδατανθράκων χαμηλότερου γλυκαιμικού δείκτη, όπως προϊόντων ολικής, ολόκληρων φρούτων, οσπρίων και τέλος, σωστή συνδυασμή των υδατανθράκων με πρωτεΐνες ή και λιπαρά ή και ίνες για πιο σταδιακή άνοδο του ζαχάρου στο αίμα. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να περιορίσετε το αλκοόλ. Σας παραπέμπω και στο αντίστοιχο βίντεο που είχαμε μιλήσει εκτενώς για την αντίσταση στην ινσουλίνη και είχαμε εξηγήσει και πολύ πιο αναλυτικά τους διατροφικούς χειρισμούς που είναι απαραίτητοι σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, αν έχετε λίπος στο κάτω μέρος του σώματός σας, οι πιθανότητες να έχετε αντίσταση στην ινσουλίνη είναι σαφώς μειωμένες. Οπότε δεν είμαστε τόσο αυστηροί με τα παραπάνω και το σημαντικό είναι να ακολουθήσετε μία ισορροπημένη μεσογειακού τύπου, όσο το δυνατόν λιγότερο επεξεργασμένη διατροφή γίνεται. Μήπως τότε πρέπει να κάνω περισσότερη γυμναστική στα σημεία που έχω περισσότερο λίπος για να το κάψω τοπικά? Κατά 95% η γυμναστική δεν οδηγεί σε τοπικό αδυνάτισμα.
Όταν κάνουμε γυμναστική, γυμνάζουμε τους μυς μας, όχι τα λιποκύτταρά μας. Οι μύες μας δουλεύουν, τραυματίζονται, ξαναφτιάχνονται, μεγαλώνουν και ούτω καθεξής. Αυτό δεν έχει σχέση με το λίπος στο συγκεκριμένο σημείο. Όσους κοιλιακούς και αν κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθεί το λίπος στην κοιλιά, αν δεν βρεθώ σε θερμιδικό έλμα για να αδειάσουν τα λιποκύτταρα γύρω από τους μυς μου. Απλώς θα σφίξουν οι μυς μου, θα δυναμώσει ο κορμός μου, θα έχω καλύτερη στάση σώματος, θα αντέχω περισσότερο όταν κάνω σανίδα και ούτω καθεξής. Θα δω τους κοιλιακούς μου να γραμμώνουν, το σώμα μου να γραμμώνει. Για να γίνει αυτό, πρέπει να μπω σε αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο, ώστε από τη μία μέσω της διατροφής να αδειάζουν τα λιποκύτταρα και μέσω της άσκησης να γυμνάζονται οι μυς και να πετύχω αυτό που λέμε γράμμωση. Και αυτό φάνηκε και σε μία μικρή μελέτη 24 ατόμων 18-40 ετών, όπου τα άτομα που έκαναν 5 φορές την εβδομάδα για 1,5 μήνα ασκήσεις στην κοιλιακή περιοχή και τα άτομα που δεν έκαναν καθόλου αυτές τις ασκήσεις είχαν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα στο τέλος της παρέμβασης όσον αφορά στο λίπος τους. Δηλαδή, η τοπική αυτή άσκηση δεν ήταν ικανή από μόνη της να μειώσει το λίπος. Ωστόσο, επέφερε σημαντικές αλλαγές μυϊκά στα άτομα αυτά. Ναι, αλλά θα μου πείτε, εγώ έχω παρατηρήσει ότι η άσκηση με βοηθάει να μαζέψω τοπικά. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή 95% και όχι 100%. Όπως πάντα λέμε, τίποτα δεν είναι απόλυτο και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν υπάρχουν και μερικά αντικρουόμενα δεδομένα. Συγκεκριμένα, ορισμένες αρκετά πρόσφατες δημοσιεύσεις βρήκαν ότι γυμνάζοντας συγκεκριμένα σημεία μπορεί να επηρεαστεί η αιματική ροή και η λιπόλυση των γειτονικών λιποκυτάρων και όντως να πετύχουμε τοπικό, αν θέλετε, αδυνάτισμα. Σας παραθέτω και τις μελέτες στη βιβλιογραφία για να τις διαβάσετε αναλυτικά. Συμπερασματικά λοιπόν, κρατήστε ότι η άσκηση έχει αναρρύθμιτα ωφέλη υγείας συνολικά. Μας βοηθά να δυναμώσουμε το σώμα μας, βοηθά στις συνολικές θερμίδες που καίμε μέσα στην ημέρα και ίσως να βοηθά στο τοπικό αδυνάτισμα. Αλλά εδώ χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα. Οπότε, ανασκουμποθείτε, κανένα πρόβλημα, ούτε τα γονίδια, ούτε οι ορμόνες, τίποτα μα τίποτα, δεν μπορούν να σας εμποδίσουν να μειώσετε το βάρος σας. Κάνουμε τις εξετάσεις μας, βλέπουμε τις τάσεις μας, σκεφτόμαστε το οικογενειακό μας ιστορικό, αξιολογούμε τη φάση της ζωής μας, την ηλικία μας και ούτω καθεξής και βάζουμε στόχους. Μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο για κάποιους να χάσουν βάρος, ειδικά από συγκεκριμένα σημεία, και πιο εύκολο για κάποιους άλλους. Αλλά έτσι είναι, δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι. Όμως όλοι, αν θέλουμε κάτι πολύ και δουλέψουμε σκληρά γι' αυτό, μπορούμε να το πετύχουμε. Ίσως κάποιοι πιο γρήγορα, ίσως κάποιοι πιο αργά. Μπορούμε όλοι όμως να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Ελπίζω πραγματικά να βρήκατε το βίντεο ενδιαφέρον. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπάκι εγγραφή για να γραφτείτε στο κανάλι μου, ώστε να μεγαλώνει ακόμα περισσότερη η ομάδα μας εδώ. Θέλω να μοιραστείτε το βίντεο με κάποιον φίλο σας ή φίλη σας που πασχίζει να αδυνατήσει τοπικά και ψάχνει μαγικά ματζούνια. Και εννοείται να μου αφήσετε το σχόλιο σας με τη δική σας εμπειρία για το τοπικό αδυνάτισμα και αν πιστεύετε ότι κάτι που εφαρμόσατε σας έχει βοηθήσει. Και εννοείται τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με ένα ακόμα βίντεο.